δούμε τι είναι το full text search. Συγκεκριμένα θα κάνουμε ένα σενάριο πώς θα κάναμε implement search functionality χρησιμοποιώντας ένα παραδοσιακό database engine. Έπειτα θα δούμε ποια είναι τα mechanics του full text search, πώς δουλεύει. Θα δούμε κάποια πρακτικά examples χρησιμοποιώντας την ElasticSearch. Και τέλος θα δούμε πώς εμείς στην Causaly λύσαμε ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα που είχαμε χρησιμοποιώντας το full text search. Η παρουσίαση θα γίνει από μένα και τον Αποστόλη Οικονόμου. Ήθελα να κάνουμε ένα intro, ποιοι είμαστε εμείς, τι κάνουμε κλπ. Νομίζω το πιο έτσι, αστείο που μπορούμε να σας δείξουμε είναι ότι εγώ είμαι αυτός που έφτιαξε αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω αν γράφετε React, θα το καταλάβετε αμέσως το αστείο. Και ο Αποστόλης είναι αυτός που έφτιαξε αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Okay. Αυτά για μας σαν intro, δεν ξέρω τι άλλο να πει κανείς. Επίσης να πούμε μάλλον ότι ο Αποστόλης και τον Αποστόλη τον γνώρισα μέσα από το GreeceJS. Μέσα σε κάποιο meetup είχε έρθει, ρώταγε πράγματα, νομίζω ρώταγε για React, για React Native τότε είχε πολλές ερωτήσεις. Σωστά. Βγήκαμε για μπύρα τότε στη Τεχνόπολη, μιλήσαμε, μου είπε είμαι μαθηματικός, δουλεύω σαν μαθηματικός, κάνω ιδιαίτερα, του λέω εσύ αφού έχεις τόσες γνώσεις γιατί χαραμίζεσαι. Και κάπως έτσι ξεκίνησε η ιστορία και φτάσαμε να συνεργαζόμαστε σε ένα project που εγώ έτρεχα εκείνο τον καιρό. Δεν πήγε πολύ καλά αυτό το project, μια δικιά μου startup και μετά δόθηκε ξανά ευκαιρία να δουλέψουμε μαζί στην Causaly. Αποστόλη, θες να πεις κάτι άλλο για σένα πριν προχωρήσω? Καλησπέρα και από μένα, ο Αποστόλης. Θέλω να πω μόνο για το GreeceJS ότι είναι το πιο warming community που έχω συμμετάσχει. Αυτό. Και πάμε στην παρουσίαση και θα τα πούμε μετά. Ωραία. Λοιπόν, σενάριο. Ας υποθέσουμε ότι διαχειρίζεστε ένα online bookstore. Το backend service είναι γραμμένο με ένα traditional database engine όπως είναι η MySQL. Σημειώνω, δεν θα χρησιμοποιήσουμε τα full text search capabilities της MySQL εδώ πέρα. Έχετε το requirement λοιπόν. Παιδιά, έχουμε το online store. Πρέπει να φτιάξουμε ένα Google-like search. Ένα μεγάλο input box να γράφει ο χρήστης, να ψάχνει τα βιβλία. Απλά πράγματα. Τα data που θα χρησιμοποιήσουμε εδώ πέρα για το σενάριο που θα κάνουμε έρχονται από τα 10.000 πιο δημοφιλή βιβλία σύμφωνα με το Goodreads. Τα έχουμε κατεβάσει, είναι στο Kaggle, τα έχω κατεβάσει από εκεί πέρα και μπορείτε να δείτε εδώ πέρα πώς μοιάζουν τα data. Έχουμε τον τίτλο, τα Hunger Games, πότε δημοσιεύτηκε, ποιο είναι το rating, ποιοι είναι οι authors και έχουμε και την εικόνα και κάποια ratings εδώ πέρα, δηλαδή πόσοι users έχουν βάλει ένα αστέρι, πόσοι δύο, πόσοι τρία και το καθεξής. Okay. Τα data είναι σχετικά απλά λοιπόν. Εμείς θα εστιάσουμε στον τίτλο εδώ πέρα. Φορτώσαμε λοιπόν τα 10.000 πιο δημοφιλή άρθρα στη MySQL για να τρέξει αυτό το σενάριο που θέλουμε να δούμε. Πάμε να δούμε. Χρησιμοποιούμε ό,τι εργαλεία έχουμε μέχρι στιγμή στη MySQL όπως είπαμε. Αυτό το quote από τον Abraham Maslow, ο οποίος είναι γνωστός για την πυραμίδα του Maslow, είναι ένα από τα αγαπημένα μου. Αν έχεις σφυρί, τα πάντα σου μοιάζουν σαν καρφί. Εδώ λοιπόν είναι το MySQL Table Schema. Βλέπετε ότι είναι oversimplified, το μόνο που έχουμε είναι ένα ID column και ένα title column. Το title είναι varchar και έχω ορίσει εδώ πέρα και ένα title index που είναι ένα β' δέντρο χρησιμοποιώντας το title. Απλά πράγματα. ID, auto increment, title με ένα β' δέντρο πάνω του. Ωραία. Ξεκινάω λοιπόν να στήσω αυτό το functionality που μου ζητήθηκε. Έχω το input form, το frontend δεν μας αφορά σε αυτή τη φάση. Θέλω να φτιάξω ένα API, μας έρχεται πίσω το value από το input form, το οποίο είναι game στην προκειμένη, ψάχνω το Game of Thrones. Προσπαθώ να το κάνω, λέω game, percentage, χρησιμοποιώ το like operator που έχει Elasticsearch και βλέπω, πού είναι το Game of Thrones, ρε παιδιά. Δεν το βρίσκω πουθενά. Στην πραγματικότητα δεν το βρίσκω γιατί το Game of Thrones δεν είναι Game of Thrones, είναι A Game of Thrones, αυτός είναι ο τίτλος του. Οπότε έχει ένα A μπροστά και ως αποτέλεσμα αυτό το query ψάχνει μόνο ότι ξεκινάει με game, άρα έχει πρόβλημα. Ωραία, νομίζω ξέρω πώς θα το φτιάξω. Ας βάλω το percentage sign μπροστά. Και πάλι όμως εδώ, άμα δείτε, δεν δουλεύει αυτό ακριβώς όπως θέλω. Μας φέρνει όλους τους τίτλους που τελειώνουν με game. Δεν περιέχουν game.
Okay. Εντάξει, νομίζω τα πράγματα είναι σχετικά απλά. Θα βάλω το percentage και στην άκρη. Εδώ, άμα δείτε, όντως ψάχνω. Παρεπτόντως αυτά μπορώ να τα τρέξω, αν θέλετε, και live. Απλά θεώρησα ότι είναι πιο εύκολο για την παρουσίαση να τα πάμε με αυτόν τον τρόπο. Εδώ λοιπόν ψάχνω για το game, όπου έχω το percentage sign και στις δύο μεριές και μπορείτε να δείτε ότι όντως μου φέρνει a Game of Thrones πρώτο-πρώτο. Σούπερ. Τι θα γίνει όμως τώρα, μου μπαίνουν λίγο ψηλή στα αυτιά, αν αντί για game ψάξω one σαν λέξη. Χρησιμοποιώντας το ίδιο ακριβώς query template. Αν ψάξω one σαν λέξη, δείτε τι μου φέρνει πίσω. Bones, coney, zones, οτιδήποτε περιέχει το one, το οποίο αυτός δεν καταλαβαίνει ότι εγώ θέλω μια λέξη η οποία είναι independent. Δηλαδή θέλω να ψηφίσω το one σαν λέξη, όχι να περιέχεται μέσα σε κάποιο άλλο string. Okay. Νομίζω ότι ξέρω τι θα κάνω. Εδώ ο προβοκάτορας μου λέει να χρησιμοποιήσω regex. Ωστόσο υπάρχει αυτό εδώ πέρα το quote από έναν από τους προπάτορες μας που έφτιαξε το Netscape Navigator, που λέει κάποιοι άνθρωποι όταν έχουν ένα πρόβλημα λένε «ΟΚ, okay, θα χρησιμοποιήσω regular expressions, ξέρω, θα το φτιάξω». Τώρα έχουν δύο προβλήματα. Εδώ λοιπόν μπορείτε να δείτε ότι χρησιμοποιώ το regex syntax της MySQL. Δεν ψάχνω για bone, αλλά ψάχνω για το κάθετος b, one κάθετος b. Το κάθετος b είναι το word, πώς είναι η σωστή ορολογία, μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή. Boundary. Μπράβο, είναι το word boundary στο regular expression engine της MySQL. Οπότε του λέω... Γιατί μου αρέσουν τα regular expressions εμένα γι' αυτό. Και εμένα μου αρέσουν, όντως μου αρέσουν. Απλά δεν είναι τα κατάλληλα για αυτό το πρόβλημα. Εδώ λοιπόν όντως μας γυρνάει σωστά αποτέλεσμα. Να δείτε εδώ πέρα one, one, one. Μας γυρνάει ακριβώς αυτό που ψάχνουμε. Το λύσαμε το πρόβλημα. Όμως, το query είναι αργό. Δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις index εδώ πέρα. Για 10.000 βιβλία που ανεβάσαμε στη MySQL, πήγαμε από 0.046 σεκόντ σε 0.11 σεκόντ, επί 2.4. Θα μου πείτε, OK, σιγά, δεν είναι πρόβλημα αυτό. Ναι, και συμφωνώ, δεν είναι πρόβλημα. Αν όμως φορτώσετε 1.000.000 βιβλία, θα διαπιστώσετε ότι αυτό είναι πρόβλημα και θα είναι μεγάλο πρόβλημα, γιατί το νούμερο αυτό θα αυξάνει και θα αυξάνει μέχρι θα γίνει επί 10, επί 20, επί 30 και ούτω καθεξής. Εμείς στην Causaly έχουμε 40 εκατομμύρια άρθρα, που κάθε άρθρο έχει περίπου 100 relationships κατά μέσο όρο. Κάντε τον πολυπλασιασμό και δείτε αν αυτό θα μπορούσε να γίνει με regular expression. Το complexity είναι πολύ μεγάλο. Για φανταστείτε κάποιος να ψάξει για δύο λέξεις, game και thrones. Πώς θα το κάνετε αυτό με regular expression? Και τέλος, το security εδώ πέρα είναι προβληματικό, γιατί είμαστε πλέον ευάλωτοι σε επιθέσεις τύπου regular expression injection. Okay. Δεν καταφέραμε να λύσουμε το πρόβλημα με τον παραδοσιακό τρόπο, μια παραδοσιακή βάση. Ας δούμε τι μας δίνει μια full-text search βάση. Η ουσία μιας full-text search βάσης είναι ότι αντί να κάνουμε stress, δεν ξέρω πώς να το πω αυτό, να πιέζουμε, δεν είναι στη λέξη. Αντί λοιπόν να βάζουμε όλη τη δουλειά όταν κάνουμε search στη βάση, κάνουμε, επεξεργαζόμαστε τα data από πριν, όταν κάνουμε index τα δεδομένα, τα σώζουμε σε κάτι που το λέμε reverse index και από εκεί και πέρα η αναζήτηση είναι πάρα πολύ γρήγορη. Εδώ είναι το πώς μοιάζει αυτό το pipeline. Μας έρχονται τα data, τα περνάμε σε έναν analyzer και από τον analyzer καταλήγουμε σε ένα reverse index. Ο analyzer δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα tokenizer και φίλτρα. Θα σας εξηγήσω συγκεκριμένα τι είναι αυτά. Μπορεί να, σαν έννοιες να σας φαίνονται περίεργες, αλλά δεν είναι κάτι δύσκολο. Όλη η ουσία είναι ότι κάνουμε τη δουλειά από πριν. Δεν περιμένουμε να κάνει search ο χρήστης για να τρέξουμε regular expressions και να προσπαθήσουμε κλπ. Κάνουμε την προεργασία μας ώστε τα πράγματα να είναι πάρα πολύ γρήγορα. Και η προεργασία είναι, μας έρχονται τα δεδομένα, τα σπάμε με κάποιο τρόπο που θα δούμε τώρα, τους περνάμε κάποια φίλτρα και τα βάζουμε σε ένα index. Ωραία. Εδώ θα δούμε πώς δουλεύει ακριβώς ένα reverse index. Έχω κάνει κάποια conventions εδώ, αλλά από αυτό το παράδειγμα πιστεύω θα το πιάσετε το νόημα. Ας πάρουμε το πρώτο input που μας έρχεται, The Hunger Games. Το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε assign στο The Hunger Games στον τίτλο ένα ID. Θα πούμε αυτό είναι το ID 1. Έπειτα θα το σπάσουμε το The Hunger Games, το κάνουμε tokenize σε λέξεις. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να κάνεις tokenize ένα string. Εμείς πάμε με ένα απλό tokenizer εδώ πέρα, το white space tokenizer, δηλαδή πάμε στο κενό. Εδώ θα παρατηρήσετε ότι αυτός βρίσκει μια λέξη, το D,
μία το Hunger και μία το Games. Το 2 όμως, επειδή είναι πολύ συχνό, επαναλαμβάνεται συνέχεια, είναι noise. Είναι αυτό που λέμε εμείς stop word. Οπότε το πετάμε, το διώχνουμε. Το Hunger το κρατάμε, το φέρνουμε εδώ, κάτω στο reverse index και το κάνουμε assign το νούμερο 1. Το Games το κρατάμε, το κατεβάζουμε κάτω, το επεξεργαζόμαστε με ένα φίλτρο, το μετατρέπουμε σε singular, σε ενικό και του κάνουμε link το 1. Έπειτα μας έρχεται το A Game of Thrones. Κάνουμε την ίδια διαδικασία, κάνουμε assign ένα άλλο ID, νούμερο 2, πετάμε το A και το off γιατί είναι stop words, κρατάμε το game και το thrones. Το throne γίνεται ενικός, όπως θα δείτε, συνδέεται με το 2. Το game το είχαμε εδώ από πριν, είχε ήδη το 1, βάζει και το 2 μέσα. Τρίτο παράδειγμα, σαν input, μας έρχεται το throne of glass. Και πάλι αντίστοιχη διαδικασία. Tokenize, παίρνουμε το throne, πετάμε το off, παίρνουμε το glass. Τα βάζουμε όλα στο reverse index. Τι καταφέραμε? Έχουμε αυτή εδώ πέρα τη βάση δεδομένων, την έχουμε στήσει. Άρα, όταν θα μας έρθει ένα search και θα μας πει ο χρήστης, φέρε μου όλα αυτά τα documents που έχουν μέσα το game, θα πάμε στο reverse index, θα βρούμε το game, θα πούμε τι είναι αυτά, 1, 2, 3, 4, 5, όσα έχει μέσα εδώ, σαν IDs, και θα τα δώσουμε απευθείας στο χρήστη. Αυτή η διαδικασία είναι αργή στο index, at index time, αλλά είναι πάρα πολύ γρήγορη at search time. Το search πώς δουλεύει εδώ πέρα? Με αντίστοιχο τρόπο. Θα μας έρθει το query, θα το περάσουμε πάλι σαν analyzer, να το κάνουμε tokenize και φίλτρα. Συνήθως είναι ο ίδιος ακριβώς analyzer που έχουμε και στο index. Θα πάμε στο reverse index που έχουμε και θα πάρουμε τα αποτελέσματα. Γιατί εδώ πέρα χρειάζεται tokenize και filters? Γιατί ο χρήστης, όπως σας είπα πριν, μπορεί να μην γράψει μόνο game, μπορεί να γράψει game thrones. Okay, οπότε σε αυτή την περίπτωση πρέπει πάλι να το σπάσουμε με κάποιο τρόπο. Το thrones που ήταν πληθυντικός να γίνει ενικός και ούτω καθεξής. Εδώ είναι ένα παράδειγμα, μπορείτε να δείτε πώς το querying θα δουλέψει. Εδώ είμαστε at search time, όταν ο χρήστης ψάχνει. Έρχεται λοιπόν και γράφει the games. Το κάνουμε tokenize, το the είναι stop word, το πετάμε. Το games ανατρέπεται σε game ενικός lowercase. Πηγαίνουμε με στο reverse index και ψάχνουμε και game ενικός lowercase. Το βρήκαμε, είναι το 1 και το 2, το δείχνουμε. Ας δούμε κάποια πρακτικά examples χρησιμοποιώντας την ElasticSearch. Σε αυτό το σημείο θα δώσω στον Αποστόλη το share screen. Απλά ένα λεπτό, Αποστόλη, να σε κάνω host. Ωραία. Οπότε νομίζω ότι μπορείς να αναλάβεις εσύ από εδώ πέρα. Okay. Λοιπόν, τώρα θεωρητικά δεν βλέπετε κι εσείς το ίδιο slide. Ωραία. Να δούμε κάποια παραδείγματα για αυτά που μόλις συζητήσαμε. Η Elasticsearch είναι μια βάση η οποία μας προσφέρει ένα HTTP interface για να μιλάμε μαζί της. Μπορούμε να κάνουμε απλά curl requests ή μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάποιο εργαλείο σαν το Postman. Εγώ στην προκειμένη περίπτωση θα χρησιμοποιήσω το Kibana. Το Kibana επί της ουσίας είναι ένα web app, να το δούμε, είναι αυτό εδώ, το οποίο μας προσφέρει ένα ωραίο περιβάλλον, πολύ similar με το Postman, το οποίο έχει και autocomplete. Οπότε, πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε πώς φτιάχνουμε ένα index. Αποστολή, να σημειώσω απλά εδώ πέρα να τονίσουμε ότι η Elasticsearch είναι ένας HTTP server, έτσι, και το Kibana φτιάχτηκε κατά βάση για να παράξει dashboards. Δηλαδή, από αυτά τα ωραία που έχουμε μια οθόνη στην εταιρεία μας και κάθε φορά που μπαίνει ένας χρήστης κάνει ένα link και ανεβαίνει το νούμερο. Γι' αυτό το λόγο φτιάχτηκε το Kibana, για να φτιάξει πολύ γρήγορα visualizations. Αλλά μας δίνει και αυτό το εργαλείο που δείχνει Αποστολής εδώ πέρα. Θα ξεκινήσουμε να δούμε πώς μπορούμε να φτιάξουμε ένα index, που είναι το αντίστοιχο ενός table σε μια relational βάση. Ένα index το φτιάχνουμε κάνοντας απλά ένα put request στο slash και βάζουμε το name του index που θέλουμε και ύστερα πρέπει να δηλώσουμε το σχήμα του index. Πολύ απλά θα δώσουμε τα properties. Στην προκειμένη έχουμε ένα dataset από το Kaggle με
Τα Δημήτρη θυμίσαι μου είναι τα 10.000 το βιβλία. 10.000 το δημοφιλή βιβλία σύμφωνα με το Goodreads. Ωραία. Βλέπουμε εδώ ότι έχουμε authors, το οποίο το field είναι type keyword. Keyword είναι ένα απλό string field, στο οποίο δεν γίνεται κανένα text analysis. Θα ξεκινήσουμε με αυτό. Έχουμε publication year, type short, title, αυτό είναι το field με το οποίο θα ασχοληθούμε. Rating, rating count και ούτω καθεξής. Φτιάξαμε το index μας, πάμε να ανεβάσουμε, να κάνουμε και upload κάποια data. Επίσης, Δημήτρη, να πούμε ότι έχουμε και ένα GitHub repo, που έχουμε και το example dataset και ένα docker file, για να μπορεί και ίσως να το πρέπει να το δώσουμε. Ναι, θα το δώσουμε στο τέλος. Ωραία. Δημιουργήσαμε το index. Πάμε να κάνουμε ένα get request στο slash και το name του index μας για να δούμε τι έχουμε φτιάξει. Έχουμε φτιάξει το book index 1. Βλέπουμε τα mappings, το σχήμα μας ουσιαστικά. Και πάμε να κάνουμε το πρώτο μας request. Εδώ ίσως να παραξενεύει τον κόσμο το ότι έχουμε ένα get request με body. Το ίδιο ακριβώς request μπορεί να γίνει και με post request. Χτυπάμε το slash index name slash underscore search και κάνουμε ένα query match all που θα μας φέρει, first time speaker και live demo παρεμπιπτόντως, συγχωρέστε με, bear with me. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα query match all που θα μας φέρει ουσίας όλα τα documents που έχουμε στη βάση, οπότε θα μας φέρει τα 20 πρώτα βέβαια, γιατί έχει ένα default limit. Οπότε πάμε να δούμε ένα response πώς είναι. Εδώ βλέπουμε το χρόνο που πήρε στην Elastic για να επεξεργαστεί το request μας. 2 millisecond. Εδώ βλέπουμε τα total hits, τα total documents που έχουμε, είναι 10.000. Και εδώ είναι το array με τα result μας. Όπως βλέπουμε, έχουμε authors, publication year, title, και ούτω καθεξής. Okay. Πάμε τώρα να ψάξουμε, να κάνουμε το πρώτο μας query για να βρούμε, να κάνουμε simulate ότι ένας χρήστης γράφει ένα input σε ένα search box και πρέπει να το αναζητήσουμε στην Elastic. Για το παράδειγμα θα χρησιμοποιήσω το Batman The Killing Joke. Δεν το έχω διαβάσει αυτό το βιβλίο, έχω δει όμως την ταινία, τη συνιστώ. Και έχω γράψει ακριβώς τον τίτλο του βιβλίου, ξέρω ότι υπάρχει στο dataset και πράγματι η ElasticSearch μας γυρνάει αυτό το document. Ματσάραμε στον τίτλο, έγραψα ακριβώς τον τίτλο του document και έχουμε το result. Τι θα γινόταν όμως αν δεν έδινα ολόκληρο τον τίτλο, αν έδινα μέρος του τίτλου. Δυστυχώς δεν έχουμε κανένα result. Αυτό γιατί δεν κάνουμε κανένα full text search αυτή τη στιγμή, παρόλο που το match query είναι ένα από τα full text queries που μας προσφέρει Elasticsearch. Γιατί το title field το έχουμε ορίσει νωρίτερα στο σχήμα μας σαν type keyword. Type keyword, ξαναλέω, είναι σαν λέμε ένα string, σαν λέμε της Elastic ότι αυτό εδώ είναι ένα string. Μην κάνεις κανένα analyze, μην κάνεις καμία ανάλυση, απλά συμπεριφέρεις το σαν ID ενδεχομένως. Πάμε να το διορθώσουμε αυτό. Πάμε να γράψουμε το πρώτο μας analyzer. Θα δημιουργήσουμε πάλι από την αρχή το index μας, αλλά αυτή τη φορά θα προσθέσουμε ένα field settings με analysis, analyzer. Και εδώ έχουμε το όνομα του analyzer μας, my first analyzer. Και εδώ λέμε ότι το type είναι custom. Ένας analyzer αποτελείται από δύο πράγματα. Τον tokenizer και τα token filters. Θα ξεκινήσουμε. Ο tokenizer πρέπει να υπάρχει, έχει ακριβώς έναν tokenizer κάθε analyzer. Τα φίλτρα είναι optional και μπορούν να υπάρχουν πολλά. Εδώ ξεκινάμε και λέμε ότι θέλουμε να φτιάξουμε ένα custom analyzer και θα ξεκινήσουμε απλά. Θα χρησιμοποιήσουμε το white space tokenizer. Υπενθυμίζω ότι το tokenizer είναι
η διαδικασία που είναι υπεύθυνη να πάρει ένα string, να το κόψει και να επιστρέψει ένα array of strings, ένα array of tokens. Θα πάρει όλη την πρόταση και θα επιστρέψει τις λέξεις. Ο white space tokenizer αυτό που κάνει είναι πολύ απλά, παίρνει το string και κόβει, φτιάχνει τα tokens όπου υπάρχουν κενά. Ένα σχετικά naive approach όπως θα δούμε παρακάτω. Αφού ορίσαμε τον analyzer που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε, θα πάμε παρακάτω, θα χρησιμοποιήσουμε ακριβώς το ίδιο σχήμα, ακριβώς τα ίδια mappings που χρησιμοποίησαμε και πριν, με τη διαφορά του στον τίτλο. Τώρα θα πούμε ότι δεν είναι type keyword, θα το πούμε ότι είναι type text. Ναι, θέλουμε να κάνεις ανάλυση και θέλουμε να χρησιμοποιήσεις και το συγκεκριμένο analyzer που γράψαμε πιο πάνω. Create το σχήμα, re-upload τα data και πάμε να δούμε τώρα τι έχουμε. Ψάχνουμε ξανά για το The Killing Joke και πράγματι βλέπουμε ότι η Elasticsearch μας γυρνάει, μας κάνει match το document που ψάχναμε. Γιατί συμβαίνει αυτό? Πάμε να δούμε το γιατί. Όπως είπε και ο Δημήτρης νωρίτερα, ο index time, την ώρα που γράφουμε τα documents στην Elasticsearch, η Elastic θα πάρει το text, το Batman, άνω κάτω τελεία και ενώ The Killing Joke, θα το περάσει από τον analyzer που έχουμε ορίσει και θα αποθηκεύσει, θα κάνει index όλα τα tokens που θα παράξει. Το Kibana, η Elasticsearch μάλλον, μας προσφέρει ένα endpoint για να δοκιμάζουμε, για να παίζουμε με τους analyzer που φτιάχνουμε. Μπορούμε να κάνουμε ένα request στο slash underscore analyze. Δίνουμε το text που θέλουμε να αναλύσουμε, δίνουμε και ένα tokenizer, εδώ το white space και πάμε να δούμε τι φτιάχνει. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι με το white space tokenizer, στο string που δώσαμε, φτιάχνονται τα εξής τέσσερα tokens. Batman, άνω κάτω τελεία, the killing joke. Okay. Αυτό λοιπόν θα συμβεί on index time και on query time με το συγκεκριμένο query που κάναμε, το the killing joke. Θα έχουμε τα εξής τρία tokens, the killing joke. Γι' αυτό λοιπόν το match query θα ψάξει να βρει αυτά τα τρία, να βρει documents για τα οποία έχουμε κάνει index αυτά τα τρία tokens. Φυσικά για το document, για το βιβλίο που συζητάμε, πράγματι τα έχει κάνει index και θα μας το επιστρέψει. Εδώ θέλω να δείξω και το εξής. Εάν κάνουμε απλά ένα match query στον τίτλο με το The Killing Joke, τώρα που έχουμε ενεργοποιήσει ουσιαστικά το full text search, τώρα που έχουμε γράψει έναν analyzer και έχει φτιαχτεί το reverse index που συζητάει ο Δημήτρης νωρίτερα, θα δούμε ότι θα μας φέρει και άλλα documents. Πράγματι θα μας φέρει το document που ψάχνουμε, αλλά θα δούμε παρακάτω ότι έχουμε και άλλο ένα βιβλίο με τίτλο The Joke και ένα βιβλίο με τίτλο The Kind Worth Killing. Αυτό γιατί? Αυτό που κάνει η Elasticsearch είναι να πάρει... Ορίστε. The Kind Worth Killing, είπε ως. Πλάκα. Προχώρα. Ηλίθιο joke. Αυτό. Killing joke. Αυτό λοιπόν που θα κάνει η Elasticsearch είναι θα έρθει εδώ, θα πάρει το query string του χρήστη, θα το κάνει analyze, θα δει ότι ο χρήστης μου ζητάει ουσιαστικά να βρω όλα τα documents που κάνουν match αυτά εδώ τα τρία tokens. Τουλάχιστον ένα από αυτά τα τρία tokens. Οπότε, εδώ, όπως βλέπουμε, έχουμε το The Joke. Ματσάρει δύο από τα τρία tokens. Εδώ πάλι έχουμε το The Killing. Ματσάρει πάλι δύο από τα τρία tokens. Για το λόγο αυτό, για το παράδειγμα που θέλουμε να δείξουμε, θα χρησιμοποιήσω ένα operator του match query, είναι ο end operator. Ουσιαστικά αυτό που του λέμε δίνοντάς του το operator end είναι ότι θέλω να μου φέρεις τα documents για τα οποία ματσάρουν και τα τρία αυτά tokens. Και πράγματι μας φέρνει μόνο αυτό το βιβλίο. Ωραία, ας πάμε παρακάτω. Αν όμως ο χρήστης δοκίμαζε να γράψει The Killing Joke, αλλά με πέζα, με lowercase, δυστυχώς όχι, δυστυχώς χάσαμε σε αυτή την περίπτωση.
Αυτό γιατί. Πάμε να δούμε. Καταρχάς, έχω ξεχάσει τα slides μου. Οπότε πάμε να κάνουμε ένα quick recap. Προχώρα το. Δεν πειράζει. Σε κομπλέ. Ή θα τα δείξουμε στο τέλος, μάλλον. Αυτό λοιπόν γιατί. Γιατί πολύ απλά ο analyzer εδώ, πάμε να δούμε τι θα κάνει. Γιατί το case είναι διαφορετικό πρακτικά. Το case το οποίο έχει κάνει index είναι διαφορετικό. Το δε έχει κεφαλαίο το TAF, το killing είναι διαφορετικό. Ακριβώς. Τα tokens που έχουν φτιαχτεί εδώ είναι δε killing joke, είναι πράγματι τα ίδια, αλλά είναι με πέζα γράμματα. Και γι' αυτό λοιπόν δεν θα ματσάρουμε. Πάμε να το φτιάξουμε αυτό. Σβήνω το index που είχαμε. Θα εμπλουτίσουμε τον analyzer που έχουμε φτιάξει, περνώντας του και ένα φίλτρο. Το lowercase filter. Επαναλαμβάνω, ο analyzer, το string που βρίσκει στον τίτλο, πρώτο το περνάει από τον tokenizer. Ο tokenizer παίρνει το original string, παράγει ένα array of strings, of tokens, και μετά αυτό το array of tokens περνάει από το κάθε ένα token filter που έχουμε δηλώσει στον analyzer, όπου τα φίλτρα τι μπορούν να κάνουν, μπορούν να προσθέσουν tokens, να αφαιρέσουν tokens, ή μπορούν να κάνουν και transformations πάνω στα tokens, να πειράξουν τα tokens. Εδώ το συγκεκριμένο φίλτρο είναι πολύ εύκολο να μαντέψουμε τι θα κάνει, θα πάρει τα tokens και θα τα κάνει όλα του lowercase. Οπότε, προσθέτοντας το φίλτρο lowercase, καμία άλλη αλλαγή στο σχήμα που είχαμε, ξανακάνουμε upload τα data. Πάμε να ψάξουμε τώρα να δούμε τι θα δούμε. Ωραία. Τώρα, όπως βλέπουμε, έχουμε πάρει το result που θέλαμε. Και αυτό γιατί. Γιατί με το lowercase φίλτρο, τα tokens on index time που φτιάχνουμε είναι lowercase. Και αντίστοιχα, τα tokens του query string που μας έδωσε ο χρήστης ήταν ούτως ή άλλως lowercase. Okay. Να δοκιμάσουμε αυτό. Batman killing joke. Πολύ πιθανό να το γράψει κάποιος. Κι όμως, δεν παίρνουμε τίποτα. Όσοι από εσάς ήσασταν παρατηρητικοί, θα είδατε εδώ ότι το Batman έχει και την άνω κάτω τελεία. Και αυτό γιατί. Γιατί ο tokenizer που χρησιμοποιήσαμε, ήταν ο whitespace tokenizer που χρησιμοποιήσαμε, κόβει στο whitespace. Φτιάχνει τα tokens στο whitespace. Δεν ασχολείται με punctuation ή οτιδήποτε άλλο. Πάμε να το λύσουμε και αυτό. Θα κάνω πάλι delete το index. Και θα φτιάξω πάλι το ίδιο index, αλλά αντί για το whitespace tokenizer αυτή τη στιγμή, θα χρησιμοποιήσω το standard tokenizer. Ο standard tokenizer είναι based σε ένα UTF-8 standard, αν θυμάμαι καλά, Δημήτρη. Το point είναι ότι κάνει remove τελείες, άνω κάτω τελεία, θαυμαστικό κτλ. Κάνει remove το punctuation. Πάμε να κάνουμε re-upload. Ομολογώ ότι δεν θυμάμαι σε τι βασίζεται, αλλά είναι τόσο πολλά τα settings και τα φίλτρα που δίνει η ElasticSearch, που πραγματικά κάποιος μπορεί να χαθεί εκεί πέρα. Θα το δούμε και στο recap, έχω link για όλα αυτά. Οπότε τώρα, πάμε να δοκιμάσουμε το ίδιο με τον standard tokenizer. Το ίδιο query, Batman, Apostolis, stop. Killing joke. Ορίστε. Ακούγομαι. Αποστόλη, μια χαρά ακούγεις εσύ, νομίζω ο Τζιμ. Okay. Ο Τζιμ. Έλα, Τζιμ. Λοιπόν, πάμε να δοκιμάσουμε το ίδιο query. Και τώρα, μια χαρά, μας επιστρέφει το document, το βιβλίο που ψάχναμε. Αυτό γιατί τα tokens που φτιάχνει τώρα έχει αφαιρέσει το punctuation, παίρνουμε το Batman, the killing joke, ο standard tokenizer. Αλλά πάμε να δοκιμάσουμε και κάτι τελευταίο. Δεν θα σας κουράσω άλλο. Ας πούμε ότι ο χρήστης έκανε ένα μικρό λάθος. Ας πούμε ότι ο χρήστης έψαξε για Batman killing jokes. Okay, δεν αποκλείεται. Still, δεν παίρνουμε τίποτα. Αυτό γιατί προφανώς το jokes σαν token
δεν υπάρχει. Έχουμε το token zoo, οπότε δεν κάνει match. Πάμε να λύσουμε και αυτό. Θα χρησιμοποιήσουμε άλλο ένα φίλτρο. Το filter stemmer. Το stemming γενικά, η ιδέα του stemming είναι ότι παίρνουμε μία λέξη και την κάνουμε reduce στη ρίζα της. Κρατάμε μόνο τη ρίζα της λέξης. Η Elasticsearch κάνει provide πάρα πολλούς stemmers. Οι stemmers μπορεί να είναι και αλγοριθμικοί και based σε dictionaries. Το καθένα έχει τα υπέρ και τα κατά του. Εδώ θα χρησιμοποιήσουμε την πιο απλή μορφή, χωρίς κανένα configuration. Απλά θα πούμε χρησιμοποιήσει το stemmer filter και κάνε ό,τι νομίζεις. Και πάμε να δούμε τι θα πάρουμε από αυτό. Re-upload. Και τώρα ναι, παρόλο που έχουμε γράψει Batman Killing Jokes, παίρνουμε το βιβλίο που ψάχναμε και πάμε να δούμε πόσο ακριβώς το έχει κάνει analyze τον τίτλο του συγκεκριμένου βιβλίου με το stemmer. Το έχει κάνει analyze σε Batman The Kill Joke. Το μόνο που έχει αλλάξει είναι το killing, το έχει κάνει kill ουσιαστικά. Πάμε να δούμε τώρα. Ναι, αυτό θα πρέπει να κάνεις Batman Killed Jokes. Προσπάθησε να το καταστρέψεις εντελώς. Οκ. Okay. Στο πάνω πράγμα. Το ίδιο είναι. Okay. Συγγνώμη. Για να δούμε πώς θα έκανα να λέει αυτό το stream. Batman the Killed Joke. Το ίδιο ακριβώς. The Killing. The Killed Jokes, ίσως. Το ίδιο ακριβώς. Γιατί το killed, ο stemmer, το φίλτρο stemmer που έχουμε, θεωρεί ότι η ρίζα του είναι το kill, που πράγματι είναι το kill. Και η ρίζα του jokes είναι το joke. Όπως βλέπουμε, παίρνει τα tokens και κρατάει από την κάθε λέξη τη ρίζα του. Αυτό βέβαια σηκώνει πολύ κουβέντα. Να δοκιμάσουμε, να δείξουμε τι θα έκανε στη λέξη species, ας πούμε. Σπέση. Παίρνεις πολλά, τα results πραγματικά κάνουν very κατά πολύ. Γενικά, το full text search, από όσο έχουμε δει, είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δοκιμάσεις. Η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Πρέπει να δοκιμάσεις, να μετρήσεις για να δεις τι ταιριάζει στη δική σου περίπτωση. Αυτά που έχουμε δει μέχρι στιγμής, ο tokenizer, ο white space και ο standard και τα δύο φίλτρα, το lowercase και το stemmer, είναι τίποτα σε σχέση με αυτά που πραγματικά υπάρχουν. Πάμε να κάνουμε ένα quick recap. Είδαμε πώς μπορούμε να κάνουμε create ένα index. Ουσιαστικά κάνουμε ένα put request στο slash και το name του index που θέλουμε. Δίνουμε το σχήμα των δεδομένων μας. Η αλήθεια είναι ότι η Elasticsearch δεν χρειάζεται να τις δώσεις καθόλου mappings. Μπορείς να κάνεις απλά ένα put request στο slash index name και κάθε φορά που ανεβάζεις documents θα προσπαθήσει να μαντέψει από μόνη της τα mappings. Έχει dynamic mapping, αλλά στην περίπτωση μας σίγουρα βολεύει πολύ περισσότερο. Επίσης, αυτό αν το έκανε κάποιος στη δικιά μου ομάδα, δεν θα τα πήγαινα. Ναι. Το ότι μπορείς να κάνεις κάτι δεν σημαίνει ότι πρέπει να το κάνεις. Πολύ καλύτερα να είσαι τι λέτε. Είδαμε πώς να γράψουμε έναν analyzer, πώς να τον ορίσουμε μέσα στο σχήμα. Τον analyzer τον ορίζεις όταν κάνεις create το index. Και πώς να τον χρησιμοποιήσεις. Εδώ τον χρησιμοποιούμε σε ένα σημείο. Περισσότερα για τους analyzer θα βρείτε σε αυτό εδώ το link. Πολύ περισσότερα. Είδαμε το πρώτο μας φίλτρο, το lowercase filter. Είδαμε το standard tokenizer. Η αλήθεια είναι ότι έκλεψα λίγο. Θα μπορούσα στο index creation
Να έλεγα απλά ότι αυτό εδώ το field είναι type text, να μην έκανα specify κανέναν analyzer. Η Elasticsearch, πέραν από τους custom analyzer που είδαμε τώρα ένα παράδειγμα, έχει και έτοιμους analyzer. Το πιο, ο default μάλλον analyzer της είναι ο standard. Όπου ο standard analyzer δεν είναι τίποτα παραπάνω από τον standard tokenizer με lowercase filter. Αυτό που βλέπετε εδώ είναι ο standard analyzer της Elasticsearch. Εάν απλά δεν κάναμε specify κανένα analyzer ούτε εδώ ούτε στο field title, θα δούλευε μια χαρά. Και τέλος, είδαμε και το stemmer. Το stemmer που είπαμε ότι σηκώνει πολύ συζήτηση. Όποιος ενδιαφέρεται, ας δει το link για το stemming στην Elastic. Όλα αυτά τώρα απλά έχουν ξύσει την επιφάνεια ενός παγόβουνου. Στην πραγματικότητα υπάρχουν πολύ περισσότερα πράγματα, αλλά νομίζω ότι είναι αρκετά για να λερώσουμε τα χέρια μας, να προσπαθήσουμε να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε full text search εύκολα, χωρίς να χρησιμοποιήσουμε κάποιο black box service ή regular expressions που κάποιοι αγαπάνε και κάποιοι όχι. Αυτά από μένα. Ευχαριστώ που με ακούσατε, που με ανεχτήκατε. Αποστολή, μπορείς να συνεχίσεις και τα δύο τελευταία slide εσύ. Οκ. Sure. Στην έξοδο στέρας, πρέπει να το κλείσουμε. Νομίζω πως... ναι. Okay. Ωραία, ένα disclaimer εδώ πέρα. Μιλήσαμε πριν για τη MySQL, δεν σημαίνει ότι η MySQL δεν έχει full text search capabilities. Και η MySQL και η Maria και η Postgres και η Mongo, όλες αυτές έχουν full text search capabilities. Ωστόσο, οφείλω να πω, κάποιες είναι καλές, κάποιες είναι καλύτερες. Okay. Η Mongo, ας πούμε, δεν είναι καλή. Εγώ με αυτούς που αγαπάνε Mongo, θεωρώ ότι είναι μια ωραία βάση. Παρά τα αυτά, το full text search capabilities στο version 4 που το δοκίμασα ήταν κακό. Okay. Η Postgres είναι πολύ καλύτερη. Το θέμα μας εδώ, σε αυτή την παρουσίαση, δεν ήταν MySQL versus Elasticsearch. Ήταν να δούμε το full text search στη θεωρία του και στην πράξη του. Χρησιμοποιήσαμε την Elasticsearch γιατί εμάς αυτή μας αρέσει. Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε κάτι άλλο. Εναντίον ενός naive approach, όπου προσπαθούμε να λύσουμε το πρόβλημα με regular expressions ή βήτα δέντρα ή κάτι άλλο. Ωραία, και πάμε στο τελευταίο slide. Ευχαριστούμε πολύ. Είστε πολύ καλοί. Αυτά από εμάς. Ήθελα να σας δείξω πώς στην Causaly μας έλυσε το πρόβλημα αυτό. Μπορώ, Αποστόλη, έτσι, 30 δευτερόλεπτα θα είναι παραπάνω. Απλά ή θα το κάνεις εσύ share, Αποστόλη, ή θα κάνω εγώ share. Πρέπει δηλαδή να μου δώσεις το χώρο. Okay. Παρεπτόντως, αν υπάρχουν ερωτήσεις, έχουμε ξεκινήσει, είμαστε χαλαρά από εδώ και πέρα. Ο αγαπητός φίλος Δροσολάτος έχει βάλει μια ερώτηση στο Q&A. Στην Causaly λέει το Elastic, πού το χρησιμοποιήσατε? Φτιάξατε δικούς σας tokenizers? Ναι, θα το δείξουμε σε λίγο. Μόλις έχω τη δυνατότητα να κάνω share, θα το δείξουμε. Παρατηρείτε πως όταν ρωτάει ο Δροσολάτος κάτι, όλοι χαμογελάμε λίγο. Ναι, γιατί... Τώρα θα είναι troll ή θα είναι κανονική? Θα μπορέσει κάποιος να κάνει λίγο guide, γιατί στο Zoom... Εγώ που έχω γίνει Zoom engineer τελευταία, ναι. Πάνω στους panelists, πατάς πάνω στο όνομά μου, more, και στους από εκεί την επιλογή. Ναι. Participants. Στους panelists. Αλλιώς ο Άγγελος μπορεί να κάνει claim host. Κάτσε να κάνω claim host εγώ πέρα να το φτιάξω. Ναι. Σε ευχαριστώ πολύ, Αποστολή. Sorry. Ναι. Συγγνώμη για το Zoom, είναι πρόσφατη απόκτηση του συλλόγου. Τώρα μαθαίνουμε να το χειριζόμαστε, οπότε θα είμαστε λίγο πιο... Εγώ αρνούμαι Δημήτρη... να το μάθω. Δημήτρη, σε κάνω host και επίσης αυτό το κάνω host, δεν κάνω host, θα επιτρέψουμε panelists να μπορούν να κάνουν screen share στο επόμενο meetup. Ήταν ένα μικρό configuration που το ξέχασα, sorry. My fault. Mea culpa. Make host. Change host. Κύριε Μιχαλάκο, you have... Οπα. Αλλά άλλες ερωτήσεις πέρα από αυτή, μήπως υπάρχουν. Πόσο μεγάλο... Ναι. Πόσο μεγάλο μπορεί να γίνει το reverse index σε μια full text search βάση? Φαντάζομαι ότι το size είναι ένα drawback στο να κάνεις analyze the data in advance. Το ingest pipeline στην Causaly παίρνει περίπου 6 με 7 ώρες. Και αυτό είναι optimized.
το index δηλαδή, το να βάλουμε τα data από τη μορφή που τα έχουμε στην Elasticsearch, παίρνει τόσο. Κάθε φορά που θέλουμε, αν κάνουμε ένα λάθος, όπου παιδιά, άλλες 7 ώρες. Πάμε για καφέ. Οπότε κάπως έτσι έχουν τα πράγματα. Το index είναι πάντοτε πάρα πολύ δύσκολο σε μια full text search βάση. Ο λόγος είναι, όπως είπαμε πριν, ότι κάνεις αυτή την προεργασία για να στήσεις το reverse index. Ένα reverse index μπορεί να γίνει πάρα πολύ μεγάλο. Έχουμε μαζί το Σταύρο που κάνει αυτή τη δουλειά στην Causaly και γελάει στο chat. Έχει βάλει χαμογελάκι και όντως είναι πολύ επίπονο. Τώρα, ένα reverse index μπορεί να γίνει πάρα πολύ μεγάλο, αλλά γι' αυτό η Elasticsearch αφήνει να κάνει SARD, να σπάσει στη βάση σου με πάρα πολλούς διαφορετικούς τρόπους και σε physical servers διαφορετικούς, αλλά και στον ίδιο server μπορείς να τη σπάσει με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Και το αποτέλεσμα είναι ότι μπορείς να διαχειριστείς gigabyte of data, δηλαδή 200 ή 300 gigabyte of data, εμείς έχουμε δοκιμάσει, 350 νομίζω πρέπει να είναι το μέγιστο που εμπιστάσαμε, gigabyte of data σε ένα index όλα αυτά. Δημήτρη, να ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό. Ναι, ναι. Πόσο κομμάτι της καθημερινότητάς σας είναι να διαχειρίζεστε να μένει ζωντανό το Elastic, είτε είναι cluster, είτε να είναι πάνω. Όχι, φίλε, σε πληροφορώ ότι παίζει χωρίς να έχουμε κάποιο πρόβλημα. Υπήρχε κάποια περίοδος που κάτι κάναμε στραβά και δεν δούλευε το σύστημα. Εμείς θέμε, κάτι είχαμε κάνει στο configuration, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Τρέχαμε queries και μια σου δώσω έπεφτε το σύστημα. Αλλά από τότε που τη φτιάξαμε, το διορθώσαμε αυτό το θέμα, θα πρέπει να βάλουμε και το Σταύρο εδώ για το να... Hosting, για το hosting όμως, Δημητρή, το hosting ενός Elasticsearch server είναι αυτή τη στιγμή ένα κάτω από pain point, αλλά ιδιαίτερα μετά την κόντρα Amazon και Elastic, έχει ένα αρτηματικό. Θέλω να μας πει λίγο τη λύση που έχετε επιλέξει. Ναι, κοιτάξτε, εμείς επειδή παίζουμε με Virtual Private Cloud, δεν είχαμε επιλογή να χρησιμοποιήσουμε τις Elasticsearch στο προϊόν, το Elasticsearch Cloud, γιατί θέλουμε πολύ απλά οι server που μας δίνει Elasticsearch να είναι στο δικό μας VPC. Έτσι δεν είχαμε αυτή την πολυτέλεια. Και αναγκαστήκαμε να κάνουμε εμείς host οι ίδιοι την Elasticsearch. Δεν ήταν τόσο δύσκολο, δεν είναι τόσο δύσκολο όσο φαντάζεστε, και επειδή εμείς τώρα υπάρχουν πράγματα που ίσως δεν μπορώ να πω, αλλά προερχόμαστε από κάποια άλλη βάση, ξεκινήσαμε με κάποια άλλη βάση, η οποία ήταν, πληρώναμε άπειρα χρήματα, έτρεχε με 350 GB RAM, ξέρω εγώ, η βάση, η άλλη. Πληρώναμε 6-7 χιλιάρικα το μήνα στον provider του cloud που είχαμε. Και όταν γυρίσαμε στην Ελλάδα, ξέρεις, αυτό το ποσό έπεσε για τα ίδια data, σε 450 ευρώ το μήνα. Δηλαδή από 5-6 γιάρικα σε 450. Οπότε για μας, ακόμα και αυτά τα χρήματα που δίναμε... Το cluster τι size έχει σε αυτό? Σε δίσκο. Ένα server είναι cluster, ένα server που στόχεται. Όχι, είναι cluster, δεν είναι ένα server. Ωραία, τέλειο. Αν δεν ξέρω, θα με κυνηγάει ο CTO, θα μου λέει τι... Σωστά, συγγνώμη. Ωραία. Λοιπόν, να δείξω λίγο στην Causaly τι γίνεται για να απαντήσουμε στον αγαπητό Νίκο. Στην Causaly, λοιπόν, η απάντηση είναι και πού δεν χρησιμοποιούμε Elasticsearch, αλλά στην προκειμένη υπήρχε ένα πάρα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα που είχαμε στην Causaly. Και αυτό είναι, σας είπα πριν, ότι για να βρούμε τα side effects ασπιρίνης, ερχόμαστε εδώ πέρα, γράφουμε ασπιρίνη. Έλα. Ότι εδώ πέρα βάζουμε πάνω, ψάχνουμε και μετά από εδώ που θα μας βγει, βάζουμε εδώ πέρα disorder. Okay. Αυτό που μόλις έκανα και σας το έκανα να φαίνεται απλό, ένας χρήστης δεν έχει ιδέα πώς θα το κάνει αυτό το πράγμα. Και ενώ αν σαν προγραμματιστής πιάσει το νόημα ότι πρόκειται περί relations, υπορίζεις στο αριστερό μέρος, στο δεξί μέρος, το αφήνεις με άγνωστο χ κλπ. Βγάζει νόημα, σαν χρήστης, μηδέν. Μιλάμε για βιολόγους, μιλάμε για γιατρούς, δεν έχουν καμία σχέση με όλα αυτά τα πράγματα. Οπότε είχαμε ένα πάρα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα στο UX, πολύ σοβαρό πρόβλημα. Και η απάντηση που δώσαμε εμείς σε αυτό το πράγμα, την έχουμε βγάλει σε beta αυτή τη στιγμή, παίζει σε Elasticsearch επάνω, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά παραπάνω, αλλά εδώ στην προκειμένη θα γράφαμε side effect, aspirin. Και αμέσως το σύστημα μας προτείνει side effects of aspirin. Αν το πατήσω, θα με πάει κατευθείαν στο query που είδατε πιο πριν. Μου το έχει στήσει έτοιμο για μένα. Επίσης μπορώ να κάνω πράγματα όπως, να δούμε κάποιο άλλο παράδειγμα, μπορώ να βάλω ένα disorder μέσα και να δω
Αν έβαζα, ας πούμε, headache, που είναι κάτι πάρα πολύ απλό, μου λέει εδώ πέρα, κοίτα να δεις, μπορώ να σου ψάξω και όλα αυτά τα πράγματα. Μου προτείνει δηλαδή πράγματα που μπορεί να ψάξει. Αν του βάλω headache, αλλά όχι για όλους και όλους, για ανθρώπους που είναι... που έχουν κάποια άλλη ασθένεια, ξέρω εγώ, είναι καρκινοπαθής, είναι οτιδήποτε, θα καταλάβει και θα μου πει headache in patients having that. Έχουμε φτιάξει ένα σύστημα με βάση την Elasticsearch, το οποίο καταλαβαίνει το input του χρήστη, καταλαβαίνει τι από αυτά είναι ασθένεια, τι από αυτά είναι θεραπεία, τι είναι τι, και του προτείνει διαφορετικά πράγματα. Και από εδώ θεωρούμε ότι αυτό το οποίο αυτή τη στιγμή σε beta ακόμα το αναπτύσσουμε, το ολοκληρώνουμε, το έχουμε βγάλει, είναι αυτό είναι το live σύστημα που βλέπετε. Θεωρούμε ότι θα φέρει τα πάνω κάτω στο... Δηλαδή θα είναι μια τρίτη πολύ μεγάλη καινοτομία που έχουμε κάνει, έχουμε κάνει καμιά ακόμα, αλλά αυτή θα είναι η τρίτη και μεγαλύτερη καινοτομία έως τώρα στην Causaly. Okay, και ήταν τεράστιο πρόβλημα για μας αυτό. Δηλαδή πραγματικά, γιατί είναι ένα σύστημα πολύπλοκο, δύσκολο, με πάρα πολλές δυνατότητες, αλλά δεν μπορούσαν οι χρήστες να το χρησιμοποιήσουν. Λοιπόν, να συνεχίσουμε με τις ερωτήσεις. Δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο. Έχουμε ήδη βγει off time. Ίσως μία ακόμα και να κλείσουμε. Αποστόλη, αν θες εσύ να απαντήσεις μια ερώτηση. Ναι. Λέει, στην περίπτωση που κάνουμε type, π.χ. GreeceJS, θα χρειαστούμε ένα custom stemmer ώστε το GreeceJS και το GreeceJS να παράγουν το ίδιο token. Είναι πάρα πολύ καλή ερώτηση. Δεν ξέρω αν είναι ειλικρινής ή είναι αστιακή. Σίγουρα είμαι in favor of TypeScript. Αν θα χρειαστούμε έναν custom stemmer για να αλλάξουμε το JS σε TS, αυτό μπορούμε να το κάνουμε με κάτι το οποίο δεν το αναφέραμε για χάρη απλότητας. Πριν ακόμα ξεκινήσει ο tokenizer να σπάει το string σε λέξεις, σε tokens, το πρώτο πράγμα που συμβαίνει είναι το αρχικό string περνιέται από ένα car filter. Ένα car filter ουσιαστικά παίρνει το string και επιστρέφει ένα άλλο string, κάνοντας ό,τι transformations θέλουμε. Οπότε ναι, μπορούμε να δώσουμε ένα car filter με κάποια mappings, όπως κάνε το JS, TS, κάνε το foo, bar. Και όταν on index time, αλλά και on query time, έρθει το string GreeceJS, αυτό θα γίνει transform σε GreeceTS on index. Θα γραφτεί σαν GreeceTS. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το αναφέραμε. Είναι edge. Δεν είναι συνηθισμένο να χρησιμοποιούμε car filters. Και όσον αφορά για τους stemmers, πραγματικά ακολουθήστε το link που είχαμε στο slide. Θα δείτε πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Το stemming είναι ένα μεγάλο θέμα. Η Elastic κάνει provide stemmers για πολλές γλώσσες και για τα ελληνικά. Υπάρχουν open source stemmers έξω. Πραγματικά αξίζει τον κόπο κάποιος να ασχοληθεί. Αλλά... Ωραία. Όλα αυτά τα έχουμε σε ένα repo. Θα το κάνουμε publish και στο meetup και στο Slack. Αυτά από εμάς, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας και που φύγαμε over time. Πάμε να κάνουμε την κλήρωση.